Οπα. Συγγνώμη. Ναι. Ζαλίζομαι γι' αυτό. Συγγνώμη, θα ήθελα έναν παθολόγο να δω. Μάλιστα, στις αρχές του νέου έτους. Σας βολεύει? Όχι. Όχι, στις αρχές του νέου έτους δεν καταλαβαίνετε. Έχω 5 μέρες τώρα, 39 πήρα. Το ψήνομαι, είμαι χάλια. Θα ήθελα να δω έναν παθολόγο άμεσα. 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 Λοιπόν, οι γιατροί του ΕΟΠΗ απεργούν. Απεργούν πάλι, ε. Μάλιστα. Τότε μήπως μπορείτε να δω κάποιον να μου γράψει τα φάρμακα. Τι φάρμακα? Φάρμακα, να πάρω κάτι, να γίνω καλά. Α, ναι. Τι ψηφίζετε? Τι σχέση έχει αυτό, κυρία μου? Πώς δεν έχει, για να ξέρουμε τι φάρμακα θα σας δώσουμε. Καλά, με το κόμμα πάνε τα φάρμακα. Φυσικά. Κοιτάξτε, αν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή Δημάρ, ναι, θα λάβετε γενώσιμο του εξωτερικού. Αν ψηφίζετε όμως ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε τα ελληνικά. Τώρα, αν ανήκετε στη Χρυσή Αυγή ή στους ανεξάρτητους Έλληνες, αποχωρήστε τώρα. Γιατί να αποχωρήσω? Γιατί και αυτοί αποχώρησαν από τη Βουλή στην ψηφοφορία. Όχι, εγώ έχω ψηφίσει ΚΚΕ. Κουκουέ, ψηφίσατε. Ωραία. Τότε να πάτε να καθίσετε εκεί στην καρέκλα. Ναι. Γιατί και το κουκουέ παρόν δήλωσε μόνο. Γιατρέ! 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 Έλα, Δημητρά, τι έγινε? Πάλι κάποιος πέθανε εδώ στο διάδρομο. Κοίτα να δεις που πέθανε, να περδικλωθεί και κανένας άνθρωπος να έχουμε ατυχήματα. Κάτσε σπίτι σου, Χριστιανέ μου, και πέθανε εκεί τώρα. Γιατί σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε. Έχει η προτεραιότητα το πτώμα, θα μυρίσει. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μυρίσει και το δικό μου πτώμα, γιατρέ. Αχ, χίλια συγγνώμη, δεν τους είπες ότι έχουμε απεργία σήμερα τους ασθενείς? Με ενημέρωσε ότι έχετε απεργία, γιατρέ μου, αλλά ρε παιδιά, όργος του Ιπποκράτη, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Ρε καλό στον όργο του Ιπποκράτη. Τη συζήτηση του είχαμε μέσα, θα το πει κάποιος, σήμερα δεν θα το πει. Μου λες, ρε ξυπνάκια, αν ο Ιπποκράτης είχε πάνω από το κεφάλι του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ, θα τον έδινε τον όρκο? Σε πληροφορώ, δεν θα τον έδινε. Ναι, αλλά υπουργός ως ο Άδωνης είπε ότι έχει πλάν B. Κι εγώ πλάν C, ορίστε. Δεν μου λες τώρα που μιλάς για τον υπουργό. Τον υπουργό το θυμάσαι παλιά, τον Άδωνη? Όχι, που ήταν υπουργός, που πουλούσε βιβλία στο τηλεάστη, το θυμάσαι? Ναι, το βιβλίο πολύ. Είχες αγοράσει ποτέ βιβλίο από τον Άδωνη? Σιγά, μην αγοράσω βιβλίο. Σοβαρά? Αλλά όταν σου λέει μια μπαρούφα ο υπουργός από την τηλεόραση, την αγοράζεις και έρχεσαι και την πουλάς εμένα, σε παρακαλώ, Χριστιανέ μου. Πάνε σπίτι και κουλό σου να ζεσταθείς, μπας και γλιτώσεις γιατί σε χάλια. Δεν έχω και πετρέλαιο να ζεσταθώ, άνθρωπο. Πάλι κάνουν απεργία τα βιτιοφόρα? Ή μαρτών Παναγία μου, δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος, Δημήτρα. Ποτέ δεν θα γίνουμε κράτος. Λεφτά δεν έχω να βάλω πετρέλαιο.